Ο τρίτος είναι οι βλάβες συν ένα, δηλαδή είναι οι ελαφρές βλάβες τραχηλικές. Ο δεύτερος είναι συν δύο, οι μέτριες βλάβες τραχηλικές. Ο τρίτος είναι το συν τρία, δηλαδή βαριές βλάβες τραχηλικές. Και ο τελευταίος, που να μην φτάσουμε εκεί, είναι ο διαθητικός καρκίνος. Πάνω από 90% των μολύνσεων με ιό HPV υποστρέφουν μέσα σε διάστημα ενός έτους. Εδώ θα δείτε μερικές εικόνες πώς προσβάλλει ο ιός του HPV το επιθήλιο και πώς γίνεται ρήξη του επιθηλίου και εισβάλλει ο ιός και κάνει τις λοιμώξεις. Στην πρώτη είναι προκαλώντας βλάβη, έχουμε. Στη δεύτερη είναι, έχει προκαλέσει βλάβη ελαφρά συν ένα. Και στην τελευταία έχει προκαλέσει βλάβη συν τρία και καρκίνο του δαχτύλου της μήτρας. Εδώ είναι το συν ένα, συν δύο, συν τρία οι βλάβες, τις οποίες σήμερα έχουν, και παλιά τις λέγαμε και ακόμα αναφέρονται ως δυσπλασίες. Σήμερα έχουν την ορολογία συν και έχουμε τρεις βαθμίδες. Το συν ένα ελαφρύ βλάβη, το συν δύο μέτρια βλάβη και το συν τρία βαρία βλάβη. Τη θεραπεία και την αντιμετώπιση σας, την οποία ο συνάδελφος ο κύριος. Υπάρχει και άλλη ταξινόμηση στην Αμερική, η οποία ξέρουμε low grade, είναι δηλαδή η βλάβη η αντίστοιχη με το συν ένα, και είναι και high grade, είναι η βλάβη η οποία είναι αντίστοιχη με το συν δύο ή το συν τρία. Πιθανότητες και ποσοστά εξέλιξης συν αλλοιώσεως σε τραχηλικό καρκίνο. Το 10 με 15% των αλλοιώσεων συν 1 θα προχωρήσει σε συν 2. Το 50 με 70% της βλάβης συν 1 θα υποχωρήσει. Θα κάνει αυτοίαση. Μόνο το 14% των αλλοιώσεων συν 1 προχωρά σε αλλοίωση βαριά συν 3. Και το 30 με 80% των αλλοιώσεων T3 συν 3 θα εξελιχθεί σε τραχηλικό καρκίνο αν παραμείνει αθεράπευτο. Ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων χαρακτηριστικά. 70% των σεξουαλικά ενεργών ανθρώπων αντιμετωπίζουν, θα έρθει σε επαφή και θα κολλήσει τον ιό κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Συνήθως είναι σιωπηλός και συνήθως υποστρέφει από μόνος. Μεταξύ των τύπων του ιού που προσβάλλουν τους βλενογόνους, οι τύποι 6 και 11, το είπαμε ότι κάνουν τα οξυδενή κονδυλώματα, και οι τύποι 16 και 18, οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου, μας κάνουν τις αλλοιώσεις στην 3 και τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Μύθος τρίτος. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας δεν αφορά μόνο τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πρόβλημα όλων των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Μύθος τέταρτος. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είναι νόσος ευθύνης της ηλικίας. Όχι, αλλά αφορά όλες τις ηλικίες. Μέση εμφάνιση ηλικίας του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας είναι τα 45 χρόνια. Με μεγάλες βέβαια επίδραση και στο κοινωνικό σύλλογο και στην οικονομική ζωή του ενός τόπου. Δεν υπάρχουν, μύθος πέμπτος, δεν υπάρχουν γυναίκες υψηλού κινδύνου για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Όχι, όλες οι γυναίκες κινδυνεύουν σε όλη τους τη διάρκεια της ζωής. Λοιπόν, όλες οι γυναίκες κινδυνεύουν. Η HPV λίμωξη μεταδίδεται εύκολα. Η χρήση προφυλακτικών μειώνει τον κίνδυνο, αλλά δεν τον εξαλείφει. Ο κίνδυνος ξεκινά αμέσως μετά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής. Προηγούμενη λίμωξη δεν προστατεύει από εμμόνιες λίμωξεις. Δηλαδή δεν κάνει ανοσία. Γι' αυτό κιόλας το εμβόλιο, η μεγάλη αξία του εμβολίου. Όλες οι γυναίκες κινδυνεύουν. Το 50 με 80% των γυναικών θα εμφανίσει τουλάχιστον μία λίμωξη από HPV κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι περισσότερες, πάνω από το 80% από αυτές τις λοιμώξεις, είναι παροδικές, ασυμπτωματικές και υποστρέφουν άμεσα. Δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε ποιες λοιμώξεις θα εξελιχθούν. Κυρίες μου, μέχρι τώρα σας έχω προβληματίσει και δικαιολογημένα, διότι διαβάσατε τις διαφάνειες και ακούσατε ανησυχητικές στατιστικές για την συχνότητα και την θυσιμότητα του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Στο ερώτημα πώς μπορούμε να προφυλακτούμε, θα απαντήσει και θα επιβεβαιώσει απόλυτα τον τίτλο της ομιλίας μας ο κύριος Αράπης, στον οποίο παραδίδω τη σκητάλη. Ευχαριστώ.
παίρνουν τους χιλιάδες από το παλιό μου δάσκαλο. Λοιπόν, βασικό στοιχείο για την πρόληψη γενικά στην ιατρική είναι η σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση. Και γι' αυτό και εμείς με χαρά ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση, στην τιμητική πρόσκληση της νέας κίνησης γυναικών, πιστεύοντας ότι θα συμβάλλουμε υπεύθυνα προς αυτό. Τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας, και αφορούν την πρόληψη, μέχρι τώρα είχαμε τη δυνατότητα αυτή που ονομάζεται δευτερογενής πρόληψη, να εντοπίζουμε δηλαδή αρχόμενες βλάβες και να παρεμβαίνουμε εγκαίρως πριν προχωρήσουν στα στάδια όπως περιέγραψε ο κ. Κάκος. Τώρα τελευταία έχουμε και τη δυνατότητα πρωτογενούς πρόληψης, δηλαδή να προλάβουμε την ίδια τη βλάβη πριν εμφανιστεί. Θα το δούμε στην πορεία πώς. Το μέσο που είχαμε μέχρι τώρα είναι το τεστ του Παπανικολάου, που είναι ο μοναδικός στην ιατρική τρόπος έγκαιρου εντοπισμού προκαρκινικών βλαβών. Και αν εφαρμοστεί σε μια χώρα σωστά και με συμμόρφωση από τον πληθυσμό, μπορεί να μειώσει τα περιστατικά καρκίνου μέχρι και 80%. Ενώ αντίθετα, γυναίκα που δεν υποβάλλεται τακτικά σε έλεγχο με τεστ Παπανικολάου έχει 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξει καρκίνο του τραχύλου. Είναι μια διαδικασία εύκολη, φτηνή, καθόλου ενοχλητική για τη γυναίκα. Είναι πολύ απλό η σκέψη της. Ο ιός κάνει αρχόμενες βλάβες στα κύτταρα του τραχύλου, οι οποίες μπορούμε έγκαιρα να τις εντοπίσουμε και να προβούμε στις αντίστοιχες ενέργειες, αρχικά με παρακολούθηση και αν χρειαστεί και επεμβατικές, προκειμένου να διακόψουμε την πορεία της φυσική πορεία της νόσου και να αποτρέψουμε το σχηματισμό καρκίνου. Δεν προλαμβάνει μεν τη βλάβη, έτσι, απλά την προλαβαίνουμε σε αρχόμενα στάδια και τη σταματάμε. Δεν είναι καθαρά διαγνωστική εξέταση, είναι μια μέθοδος διαλογής, ένα screening test που λέμε. Είναι μια μέθοδος που ελέγχουμε τον γενικό πληθυσμό και βλέπουμε ποιες γυναίκες έχουν ανάγκη για περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση, με πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, αυτές που αναφέρονται και είναι καθαρά τεχνικές για μας, η ανίχνευση του DNA του ιού, η κολποσκόπηση και αν χρειαστεί και λήψη βιοψιών. Η θεραπεία είναι και αυτή, εντάξει, κάτι εξειδικευμένο, εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας, αν έχει τεκνοποιήσει. Πάντως, όλες αυτές τις θεραπείες θεωρούμε ότι, κατά επιλογή του γιατρού και ανάλογα με τις συνθήκες, ότι δίνουν οριστική λύση στο πρόβλημα. Αυτή, είπαμε, ήταν η δευτερογενής πρόληψη, που μας επιτρέπει να διαγνώσουμε αρχόμενες βλάβες και να τις σταματήσουμε εκεί. Τώρα, πια έχουμε και τη δυνατότητα της πρωτογενούς πρόληψης, που γίνεται μέσω του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός σκοπεύει στο να προλάβει εντελώς την νόσο πριν καν αναπτυχθεί και πριν προχωρήσει στις αλλοιώσεις. Και αυτό το πετυχαίνει, όπως και όλα τα εμβόλια, με την παραγωγή μεγάλου αριθμού αντισωμάτων έτοιμων να καταπολεμήσουν τον ιό όταν θα έρθει σε επαφή με τον οργανισμό. Για να το καταλάβουμε αυτό, να θυμηθούμε λίγο πώς δουλεύει στον οργανισμό μας η άμυνα. Όταν υπάρξει ένας εισβολέας, ένα μικρόβιο, ένας ιός, μετά από λίγο χρόνο, αλλά όχι άμεσα, ο οργανισμός αρχίζει να παράγει την άμυνα του, τα αντισώματα. Έτσι. Αυτό δημιουργεί στον οργανισμό ανοσία. Σε μια πιθανή δεύτερη επαφή με τον ίδιο ιό, άμεσα υπάρχει μεγάλη ποσότητα αντισωμάτων που χτυπούν τον εισβολέα και δεν τον αφήνουν να δημιουργήσει νόσο. Γι' αυτό, ας πούμε, όταν πει περάσει η λαρά, δεν είναι σαν να νοσεί από η λαρά. Στη λίμωξη με τον HPV υπάρχει μια μικρή ιδιαιτερότητα ότι η λίμωξη είναι τοπική, δεν μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος, δεν αναγνωρίζεται κανονικά με τον τυπικό τρόπο από την άμυνά μας, από το ανασωπητικό μας. Και δεν παράγει δυνατή μνήμη ώστε να πούμε ότι έστω και μια λίμωξη από τον ιό προφυλάσσει από επόμενες λίμωξεις. Και σε αυτό το θέμα έχει να δώσει απάντηση στο εμβόλιο, που με τον εμβολιασμό παράγουμε μεγάλη ποσότητα αντισωμάτων έτοιμων να χτυπήσουν τον ιό. Έτσι, ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι της πρώτης απάντησης. Αν υπάρξει, η πρώτη απάντηση εδώ σε εμάς, σε αυτή την περίπτωση μας, είναι το εμβόλιο, που δεν δημιουργεί νόσο. Αν υπάρξει απάντηση πραγματικά με τον ιό, ο οργανισμός μας έχει πάρα πολλά αντισώματα έτοιμα να καταπολεμήσουν